Υπάρχει μια νέα καταγγελία λοιπόν, η οποία έρχεται στο φως δημοσιότητας και αφορά ένα καινούριο πρόσωπο. Κάποιος ηθοποιός, σκηνοθέτης, για τον οποίο δεν έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής ποτέ καμία άλλη καταγγελία. Νέες καταγγελίες για ένα νέο δράστη. Για πες μας. Ναι. Να πω λοιπόν ότι ο συγκεκριμένος δεν έχει ακουστεί καθόλου το όνομά του, δεν έχει απασχολήσει την επικαιρότητα. Είναι ένας ηθοποιός και σκηνοθέτης του ποιοτικού θεάτρου, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών. Ναι. Πολύ μεγάλο όνομα. Ναι. Θεωρείται ένας από τους πιο σοβαρούς ανθρώπους της τέχνης. Θεωρείται. Θεωρείται, ναι, γιατί όπως φαίνεται είναι το αντίθετο ακριβώς. Ναι. Καθώς έχουν ήδη γίνει καταγγελίες στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, ναι, για σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση από το συγκεκριμένο ηθοποιό σκηνοθέτη. Εντός των ημερών αναμένεται βέβαια να βγει και το όνομά του στη δημοσιότητα. Είναι πασίγνωστος ο συγκεκριμένος, ναι, και όπως φαίνεται οι καταγγελίες δεν έχουν τελειωμό. Κάθε μάλιστα μέρα έχουμε και κάτι καινούριο. Άρα λέμε λοιπόν κύριε Ιωνά, λέμε λοιπόν για ένα ηθοποιό ο οποίος δεν έχει απασχολήσει μέχρι στιγμής την επικαιρότητα. Δεν έχουμε ξανακούσει για αυτόν το οτιδήποτε. Είναι καινούρια υπόθεση. Και εδώ βλέπουμε ότι δεν υπάρχει τέλος στις καταγγελίες. Δεν έχει ξαναακουστεί τίποτε για εκείνον. Και θέλω να μου ξαναπείς, Λούρου, οι καταγγελίες τι περιεχόμενο έχουν. Είναι για... Για σεξουαλική παρενόχληση, αλλά και για σεξουαλική κακοποίηση. Σεξουαλική κακοποίηση και παρενόχληση. Σεξουαλική κακοποίηση και παρενόχληση.